Γεια σας. Είστε στην υπηρετική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Βαριά ήττα με 92-67 γνώρισε χθες από τη Λιθουανία η εθνική ομάδα μπάσκετ και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Πλέον η Γαλανόλευκη θα παίξει για τις θέσεις 9 έως 16 με το μάτς με το Μαυροβούνιο αύριο να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Στο βόλεϊ, με μια φοβερή ανατροπή, η Εθνική Ανδρών επικράτησε με 3-2 της Πορτογαλίας και πήρε μια σημαντική νίκη στη μάχη της πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ισραήλ. Στο ποδόσφαιρο, μια ιστορική νίκη με 2-1 πήρε η Κηφισιά κόντρα στον Ατρόμητο στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Απόψε στις 9, Πανσεραϊκός Πανετολικός και αύριο, Άρης Αστέρας Τρίπολης, Όφη ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Λαμία, Βόλος ΑΕΚ και Παζιάννινα Παναθηναϊκός. Τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έμαθαν χθες ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Στο Conference League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Ελσίνκη και Άμπερντιν. Στο Europa League, η ΑΕΚ κληρώθηκε μαζί με Άγιαξ, Μαρσέη και Μπράιτον. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις Βιγιαρεάλ, Ρεν και Μακάμπι Χάιφα, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με τις West Ham, Φράιμπουργκ και Μπάτσκα Τόπολα. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε αναμετρήσεις με ενδιαφέρον από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μια προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.